Ας ξεκινήσουμε τότε, προτείνω, από ένα κορίτσι που μέχρι τώρα δεν είχε την ευκαιρία να πάει στο κόκκινο δωμάτιο. Ενώ κάποιες από εσάς είχατε την ευκαιρία να το ξαναζήσετε αυτό. Λέω να ξεκινήσουμε από την Ειρήνη μου. Μα σίγουρη! Τι θέλετε να μάθετε? Θέλω να μάθω, έτσι ξεκίνησα και με τα αγόρια. Καταρχάς, εσείς είχατε συζητήσει καθόλου μεταξύ σας για το ποιους, τι και τα λοιπά? Όχι, φαντάζομαι. Είπαμε να μην συζητήσουμε και το τηρήσαμε. Είπαμε, ναι. Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, άρα εγώ θα πω ότι είσαι ένας άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Μου είπες κάτι πολύ συγκεκριμένο και το έπραξες. Ναι. Εσύ λοιπόν, αγαπημένη μου Ειρήνη, ναι, επέλεξες να συναντήσεις το κόκκινο δωμάτιο ποιον? Το Δημήτρη. Το Δημήτρη. Πολύ ωραία. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι το δεύτερο πρόσωπο για το οποίο μιλούσες εδώ στα κορίτσια ήταν ο Δημήτρης μετά τον Τζέισον. Ακριβώς. Εσύ, Γλυκερία, πίστευες ότι θα είναι ο Τζέισον? Όχι, εγώ το είπα ότι δεν το διαλέξει. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι τον θέλω εγώ. Καλά κι εσύ, ηρέμησε. Όχι, εντάξει, εντάξει. Όχι, δεν το πίστευα. Το είπα και στα κορίτσια, λέω όχι. Κάποιον το είπε, άνθρωπο, το είπε όντως. Ναι. Mm-hmm. Εσύ, Σοφία? Εγώ... δεν ξέρω, το υποψιαζόμουν. Όντως? Ναι, κάπως, λίγο. Αλλά δεν με ενοχλεί. Έχουμε πει ότι γενικότερα θέλουμε να γνωρίσουμε και τα άλλα άτομα. Mm. Δηλαδή ότι, ας πούμε, ούτε εγώ έχω πρόβλημα να γνωρίσει τις κοπέλες, ούτε εκείνος έχει. Απλά έχουμε πει ότι το ερωτικό το έχουμε εμείς. Μάλιστα. Αυτό. Δηλαδή... οπότε εγώ τον εμπιστεύομαι. Πολύ καλά κάνεις και τον εμπιστεύεσαι. Μπράβο σου. Αν αυτό καλούσε ο Δημήτρης, ας πούμε, σε μια επόμενη φορά την Ειρήνη, ας πούμε, στο κόκκινο δωμάτιο. Εκεί θα το ξανασυζητάγαμε. Α. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς θα γνωρίσει άλλες κοπέλες όμως? Εξήγησέ μου τον τρόπο. Κοίτα, με τον οποίο το σκέφτησε. Ανάλογα. Δηλαδή, αν ήταν back to back. Δηλαδή, αν, ας πούμε, αύριο πιει, ξαναγίνει με την Ειρήνη και δεν είναι κάποια άλλη, θα μου κινήσει λίγο το ενδιαφέρον, θα δω, θα πω τώρα τι γίνεται. Αν είναι όμως κάποια άλλη, θα καταλάβω ότι γίνεται για να γνωρίσει τα υπόλοιπα κορίτσια. Πώς πέρασες με τον Δημήτρη? Πέρασε ωραία. Ναι. Εντάξει, σίγουρα. Τον ρώτησα αν το περίμενε και μου είπε ότι δεν το περίμενε. Mm-hmm. Αυτό. Εγώ του δήλωσα το ενδιαφέρον μου ξεκάθαρα και του είπα κιόλας ότι ξέρω ότι έχεις δείξει και ένα ενδιαφέρον προς τη Σοφία, αλλά ήθελα να σου πω κι εγώ ότι μ' αρέσει στα ίσια. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, σίγουρα. Σε έκανε να νιώσεις έτσι όμορφα ο Δημήτρης? Με έκανε να νιώσω όμορφα, σίγουρα, δεν ήταν καθόλου άβολο. Και εκείνος με ρώταγε πράγματα για μένα. Ήταν πολύ ωραία. Πού θα ήθελες να πας στο Δημήτρη? Επειδή ξέρω τα μέρη στη Ρώμη και ξέρω ακριβώς πώς θα περάσει τέλεια, δηλαδή που θα φάμε, που θα διασκεδάσουμε, θα τον πήγαινα μια Ρώμη, έτσι, μια Ιταλία. Το έχεις, ας πούμε, τη Ρώμη την έχεις και ως μια πολύ ρομαντική πόλη στο μυαλό σου και τη διαλέγεις? Κοίτα, γενικά δεν μου αρέσει να πηγαίνω τον άλλο στα άκρα ρομαντικά. Δεν την έχω τόσο ρομαντική, την έχω σαν κάτι πολύ όμορφη. Γενικά θεωρώ ότι η Ρώμη είναι ένα μουσείο. Όπου περπατάς είναι όλα όμορφα και θα του αρέσει. Εμένα μου αρέσει τον άλλο τον παίρνω και να πηγαίνουμε τύπου σε ζούγκλες. Να πάμε π.χ. Μεξικό και να έχει adventure, να πηγαίνεις να κάνεις zipline, να κάνεις εξερεύνηση του δάσους. Μάλιστα. Αυτά μου αρέσει, δεν μου αρέσει τώρα να κάθομαι και να αχναντεύω. Θέλω να έχει και πλάκα. Ναι, θα έχει πλάκα, και εγώ το βλέπω. Θα έχει πλάκα εδώ πέρα πάρα πολύ. 100%. Φαίνεται δηλαδή. Θα γελάσουμε σίγουρα, εγώ το έχω πει, παιδιά. Ναι, θα γελάσει καλύτερα όποιος. Και γελάσει τελευταίος. Έτσι είναι πάντα στην πραγματικότητα. Όταν τελείωσε ο χρόνος, πώς αισθάνθηκες? Χάλια. Λοιπόν. Σαν να άφηνα την τελευταία μου πνοή. Ένιωσα, εντάξει. Λέω, εκεί που σε στάθηκε τώρα το πράγμα έτσι και μιλάμε, μας το κλείνετε. Ήρθαν και με αρπάξαν από την παραγωγή, δεν έφευγα. Ήρθαν και σε αρπάξαν, ναι, από την παραγωγή, δεν έφευγε. Όχι. Και μου λένε, έλα, έλα, πάμε, πάμε. Και λέω,
πρέπει να πάω. Θα τρελαθώ με τη Σοφία. Ναι. Και μετά πήγα αναγκαστικά. Την ώρα που σε τραβούσαν εσένα, σε τραβούσα την άλλη. Που λέγε, γεια σου, bye, γεια σου Σοφία. Ήταν πολύ sad. Δεν κάνετε σωστά εδώ πέρα πράγματα, μας έχετε διαλύσει. Θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ, θα μιλήσω με την παραγωγή μου, πώς κάνουμε τα λεπτά 7, ξέρω εγώ. Ναι, δεν μίνιμουμ 7. Μίνιμουμ 7, πόσο θα θέλατε. Εμείς 25 μίνιμουμ. 25 δεν γίνεται. Εντάξει. Κάπου όπα δηλαδή, είμαστε την πρώτη εβδομάδα. Μια κουβέντα παραπάνω. Έτσι κάτι να πούμε, για να δούμε κάτι θα καταφέρουμε. Και ο κύριος παραπονιέται. Όλοι παραπονιόμαστε. Ναι. Λέει, δεν μου φτάνει. Ωραία. Εμείς νομίζω ότι το κάνουμε αυτό και θεωρώ ότι είναι σωστό, έτσι, γιατί αυτό έχει και μια, έτσι, έχει. Χαριτωμενάδα, ρε παιδί ναι, μου, κατάλαβες, ένα όντως, τέτοιο πράγμα. Όντως. Θα πάω στη Σωτηρία. Φυσάει από εκεί. Και δεν θες να πληρωθείς. Θα πάω στη Σωτηρία μας, στην οποία Σωτηρία, εδώ, σας περιμένει μια υπέροχη έκπληξη. Όντως. Χαίρομαι που δεν έχεις πει τίποτα και χαίρομαι για την κουβέντα που θα ακολουθήσει, γιατί και εσύ, όπως η Ειρήνη προηγουμένως, έκανες μία βαθιά απροσδόκητη κίνηση. Όταν δηλαδή άκουσα τι ακριβώς έκανες, το έμαθα μέσα. Θέλετε να μάθετε. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό και λέω πω, ανυπομονώ να πάω να μου εξηγήσει για ποιο λόγο η Σωτηρία διάλεξε τον... Jason. Έλα το μπιφ. Ανυπομονώ να πάω να μου εξηγήσει για ποιο λόγο η Σωτηρία διάλεξε τον... Jason. Έλα το μπιφ. Okay. Τι να πω τώρα. Καλά έγινε. Κότερα η Σωτηρία θέλει να τους γνωρίζει. Εγώ έχω καταλάβει ότι είναι πολύ ανταγωνιστική, οπότε δεν μου φάνηκε περίεργο. Όχι, δεν μπαίνω ανάμεσα σε ζευγάρια πρώτον. Okay. Ποτέ. Τι εννοείς, έχεις καταλάβει ότι η Σωτηρία είναι ανταγωνιστική. Είναι, φαίνεται. Δηλαδή, περιέγραψε έτοιμο, ας πούμε, τι είναι αυτό που σε έχει κάνει να έχεις αυτή την άποψη για τη Σωτηρία. Είχε πάρα πολύ δυναμικά, θέλει να προκαλεί εντύπωση στα αγόρια. Όχι, δεν θέλω να προκαλώ εντύπωση στα αγόρια. Ενώ ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θες να περνάς και απαρατήρητη. Τι εννοείς. Δεν κάνω τίποτα για να προσεγγίσω τα αγόρια. Ίσα-ίσα είμαι αντιθέτως, είμαι πολύ επιθετική προς αυτούς. Δεν το κάνω επίτηδες. Αυτό εδώ πέρα λέω. Δεν το κάνω επίτηδες. Ότι θες να προκαλέσεις εντυπώσεις με το... Όχι, δεν θέλω να προκαλέσω εντυπώσεις. Δεν είναι πήγαινε, κακό πήγαινε, αυτό όχι, που λέω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Okay, είμαι εγώ. Δική μου άποψη απλά. Είμαι δεν εγώ. Είμαι okay. Εγώ. Okay. Δεν προκαλώ κάτι. Ναι. Θα προκαλούσα άμα πήγαινα και ήμουνα... Έχω τον τρόπο μου. Όλες οι γυναίκες έχουμε τον τρόπο μας. Άμα θέλουμε να κάνουμε εντύπωση στα αγόρια, να τα κάνουμε. Κοίτα, τώρα με ρώτησε την άποψή μου. Δεν είπε ότι είτε και καλά είναι έτσι. Εγώ πώς το βλέπω. Ωραία, τώρα πώς, λέω. Και εγώ σε έρχομαι και σε ρωτάω. Ναι. Πώς θεωρείς ότι εγώ θέλω να κάνω εντύπωση στα αγόρια. Αυτό, με ποιο κριτήριο. Αυτό, ρε παιδί μου, το ότι... Ας πούμε, εγώ είμαι γλυκιά. Mm-hmm. Εσύ είσαι πιο... Ναι, αντράκι να το πω, ρε επειδή παιδί. Επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Ναι, άρα... ναι, αυτό. Ναι. Με βάση το χαρακτήρα τώρα κι εγώ μιλάω. Το ένα είναι αμφιλεγόμενο με το άλλο. Μου λες λίγο σαν αμφιλεγόμενα πράγματα. Το να θέλω να κάνω εντύπωση είναι ότι προσπαθώ για κάτι. Θα σου πω, ας πούμε, θα πάρω τώρα ένα. Άλλο να μου λες, βλέπω ότι έχεις κάνει εντύπωση στα αγόρια λόγω του χαρακτήρα σου. Και άλλο να θέλεις και να προσπαθείς. Ας πούμε, θα πω η Νίκη. Θα πει την άποψή της, ενώ εσύ, κατάλαβες. Γιατί έτσι είμαι, δεν προσπαθώ. Αυτό θέλω να πω, okay. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Και δεν ξαναλέω ότι είναι κακό αυτό που λέω, ούτε σε προσβάλλω αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εννοείται. Απλά αυτό, θεωρώ ότι είναι ανταγωνιστική και δεν είναι κακό, είναι καλό. Και μπράβο. Θεωρείς ότι προσποιούμε μέσα εδώ. Όχι, δεν το θεωρώ αυτό. Mm. Όταν μιλούσαμε εδώ πέρα ξανά για το κόκκινο δωμάτιο,
Της το είπα κιόλα, συζητήσαμε προηγουμένως, το ξεκαθαρίσαμε. Μου μίλησε πάλι την Αργύρη επειδή τον ψήφισα. Και της είπα, ρε παιδί μου, ότι ο Αργύρης δεν βλέπω να κάνει κάποια κίνηση, οπότε δεν. Ενώ λέω, ο Τζέισον έχει κάποια δείγματα, έχει κάνει κάποιες κινήσεις, οπότε είμαι εκεί, στο στόχο μου. Αν θέλει ο Αργύρης να ξεκαθαρίσουμε κάτι, να με φώνα στο κόκκινο δωμάτιο, να του έλεγα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, εγώ σε ψήφισα, αλλά ήσουν κρύος απέναντί μου. Εγώ, γι' αυτό, αυτό εδώ πέρα είναι αυτό. Mm-hmm. Okay. Εσύ τι απλά, πρόβλημα έχεις απλά δείχνω τώρα ενδιαφέρον για τον Τζέισον και μου ξαναβάζει τη μέση στην Αργύρη. Όχι, όχι. Από εκεί ο Αργύρη. Θεωρείς δηλαδή ότι η Σωτηρία ήθελε με κάποιο τρόπο να συστρέψει προς τον Αργύρη? Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό. Για να πάρει τον Τζέισον, όχι. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά θεωρώ ότι έχει γίνει μια σέτση με τον Αργύρη. Ναι. Και ότι τη είπε κάποια πράγματα για μένα. Και εγώ είπα γιατί να μην έρθει ο ίδιος να μου το πει σε μένα. Όχι, αυτό το εξηγήσαμε πριν, συζητήσαμε. Αλλά το συζητήσαμε, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Δεν ξέρω τι έχετε συζητήσει δυο σας και κανένας άλλος δεν ξέρει τι έχετε συζητήσει. Θα σε πω. Την είπα, απλά όταν έκανε ο Δήμος το ματσάρισμα, στην αρχή επέλεξε τον Αργύρη, έτεινες προς τον Αργύρη και ξαφνικά μόλις σου έδωσε κάποιος άλλος Την επιλογή να σε γνωρίσει καλύτερα, πήγες αποκλειστικά εκεί πέρα και διέγραψες τον Αργύρη, χωρίς να του δώσεις κάποια ευκαιρία. Και μπήκα στη θέση του Αργύρη και λέω, άμα το έβλεπα αυτό, δεν θα έκανα κίνηση, γιατί και ο Τζέισον είναι φίλος. Ωραία, τότε γιατί το συνεχίζουμε, τον αφήνουμε. Το σταματήσαμε, εμείς το λύσαμε εδώ πέρα. Ναι, αυτό. Τέλος με τον Αργύρη. Ρε παιδιά, είμαι ο μόνος που πιστεύω ακράδαντα πως ακόμη η Γλυκερία δεν έδειξε τα δόντια της. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο μου στοίχημα στο παιχνίδι ολόκληρο, ότι η Γλυκερία θα δημιουργήσει. Δεν μου το έχει βγάλει προς το παρόν αυτό. Δεν έχω μιλήσει και πολύ με την κοπέλα, αλλά δεν μου το έχει βγάλει. Πώς τα πήγατε λοιπόν με τον Τζέισον, πώς τον είδες? Πολύ καλά, πολύ ανοιχτός, δεν το περίμενε. Μιλήσαμε λίγο για τα ζώδια, μιλήσαμε λίγο για το τι θα γίνει μετά, δεν ξέρουμε. Τι θα γίνει μετά? Τώρα. Δεν ξέρω. Δεν τα λέω αυτά. Εγώ δεν έχω θέμα. Αυτό δεν θέλω να το πω. Άμα θες πει. Ότι θα προκαλέσω ερωτηματικά. Πώς τον είδες τον ίδιο? Ήταν έτσι καλός απέναντί σου? Ήταν καλός, αμήχανος λόγω της κατάστασης? Ήταν καλός και αμήχανος ταυτόχρονα. Ήταν καλός και αμήχανος ταυτόχρονα. Αυτό που εσύ εξέλαβες ήταν μια θετική διάθεση, ας πούμε. Πώς τον ένιωσες? Είσαι ένα κορίτσι, τέλος πάντων, που ξέρει τώρα. Τίνω προς το θετικά. Α, πολύ ωραία. Τίνω προς το θετικό. Όταν έφυγες, λοιπόν, είχες μία όμορφη, έτσι, διάθεση μέσα σου. Όμορφα ήταν, ναι. Ναι, ήταν πολύ όμορφα. Θα ήθελα την άποψή σου, μια και... Δεν μ' άρεσε η κίνηση. Γιατί κάνει πολλά απέναντι στην Γλυκερία, δηλαδή δεν είναι το πρώτο, οπότε μου μαζεύονται πολλά στο κεφάλι μου. Στοχευμένα απέναντι στην Γλυκερία, θέλω λίγο το χρόνο να τα σκεφτώ. Είναι η πρώτη αντίδραση, τη φάση. Έχει κάνει πολλά λίγο και η Σωτηρία στην Γλυκερία. Λίγο σαν να τη την μπαίνει και δεν ξέρω. Σου λέω, στο πρώτο άκουσμα του ποιον κάλεσες και αυτά που λες τώρα, εμένα μου έχει έρθει αυτό. Γι' αυτό κοιτάω λίγο στο κενό, γιατί τα επεξεργάζομαι. Δεν μ' αρέσει να βγάζω συμπεράσματα κατευθείαν. Δεν θέλω να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι. Αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη. Αυτό σκέφτομαι. Ότι την μπαίνω στην Γλυκερία. Ναι. Με ποιο κριτήριο? Αυτό που είπα. Ότι? Ότι συνέχεια κάτι γύρω από την Γλυκερία. Μία με τον Αργύρη που θεωρώ ότι ένιωσε ότι πιέστηκε. Ότι τη έχει πει και μία και δύο. Ότι έχει γίνει καραμέλα λίγο με τον Αργύρη και δεν το ξεπερνάμε. Και τώρα που κάλεσε. Μα σήμερα τα λύσαμε, σου λέω. Που κάλεσε τον Τζέισον από τη στιγμή κιόλα που δεν σε ενδιαφέρει. Άρα, αφού δεν σε ενδιαφέρει, μπορούσες να επιλέξεις κάποιο αγόρι. Και γιατί να επιλέξω τον Νίκο ή τον Αργύρη για να το πάρει κάπως διαφορετικά και μετά να λέει, α, και τώρα μπορεί να, όλα τα πράγματα, ό,τι και ωραία, να κάνουμε σε αυτή τη ζωή, όλοι μπορούν να το πάρουν διαφορετικά. Ωραία, και εγώ έχω πει ότι θέλω να γνωρίσω γενικά όλους τους παίκτες. Δεν είναι ο χαμάν ερωτικό, μην το παίρνουμε όλο στο ερωτικό. Υπάρχει και η γνωριμία, η φιλική. Και χίλια δυο. Σαφώς. Και πού ξέρεις εγώ ότι δεν το κάνω για να δω την αντίδραση του Τζέισον, άμα είναι σωστός απέναντι στην Γλυκερία. Δεν μπορώ να ξέρω. Σου λέω, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα στο άκουσμα του ποιο κάλεσες είναι αυτή.
Η πρώτη. Ωραία, οκ. Okay. Και ακόμα είμαι στην πρώτη, γιατί εγώ παίρνω το χρόνο να τα σκέφτομαι. Ωραία, οκ. Okay. Θα μπορούσε να είναι μια τέτοια κίνηση από μέρους σου. Ναι. Αλήθεια. Κάνω πολλά τέτοια. Χωρίς να το πω σε κανένα. Επειδή ξέρω πολύ καλά τη Σωτηρία, γιατί μένουμε μαζί, και ξέρω πολύ καλά και την Γλυκυρία, τους λατρεύω και τις δύο, είναι κορίτσια που αγαπώ. Αυτή είναι η Σωτηρία. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της. Αυτή είναι πάντα κόντρα, πάντα έτσι. Και η Γλυκυρία δεν έχει πρόβλημα γενικά για να γνωρίσει κάποια από εμάς το αγόρι που έχει παιχτεί το ενδιαφέρον μεταξύ τους, οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε κάτι πολύ κακό, ξέροντας και τις δύο πολύ καλά, εγώ, στη θέση μου που λέω. Μια και έχεις το λόγο, σε παρακαλώ, πες μου πώς περάσατε σήμερα το Δήμο. Πες μου τι μπορεί να έγινε σήμερα στο κόκκινο δωμάτιο. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Βέβαια, αυτός μου είπε ότι ήμουν σίγουρη ότι θα με φωνάξει σε μένα. Mm-hmm. Ενώ τα αγόρια στο σπίτι των αντρών, δεν ξέρω γιατί, αλλά λέγανε ότι μπορεί να καλέσω κάποιον άλλον. Και καλά ότι του λέγανε αυτού νου. Α, ναι. Ότι μάλλον η Μαρκέλα θα καλέσει κάποιον άλλον. Και για να τον πειράξουν, το λέγανε. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά αυτός μου λέει όχι, ήμουν σίγουρη και τους είπα όχι, η Μαρκέλα, εμένα θα με διαλέξει και αυτά. Είπαμε για πολλά, ότι τον έλειψα. Εγώ τον ρώτησα, σου έλειψα, μου λέει ναι. Και αγκαλιαστήκατε έτσι, ήσασταν τρυφεροί ο ένας με τον άλλον. Και βγήκαμε χέρι-χέρι κιόλας. Αλήθεια! Τέλεια.